Να χαιρετήσουμε κι εμείς εκ μέρους των φοιτητικών συλλόγων τη σημερινή πρωτοβουλία της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Η σημερινή σύσκεψη μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε και να οργανώσουμε τον κοινό αγώνα μας ενάντια στην επικίνδυνη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις. Πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα μας βγάλει πιο δυνατούς να παλέψουμε ώστε να ζουν οι λαοί ειρηνικά απέναντι στο ΝΑΤΟ και τις βάσεις του θανάτου. Οι φοιτητικοί σύλλογοι που συσπηρώνονται στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών, οι φοιτητικοί σύλλογοι που είμαστε σήμερα εδώ, δίνουμε τη μάχη σταθερά με αγωνιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις για να ζουν ειρηνικά οι λαοί, για να αξιοποιείται ο πλούτος της χώρας μας και των γειτονικών χωρών προς όφελος των κοινωνικών αναγκών και όχι να γίνεται το μήλον της έρηδος για ανταγωνισμούς και πολεμικές συγκρούσεις. Για να σταματήσει το Πανεπιστήμιο να κάνει έρευνα για το ΝΑΤΟ και την πολεμική μηχανή. Για να είναι η χώρα μας καθαρή από τις βάσεις του θανάτου, από το ΝΑΤΟ, τους φασίστες και τους εθνικιστές, η επιστήμη και η έρευνα να αξιοποιείται για τις κοινωνικές ανάγκες, για να ανέβει το επίπεδο ζωής του λαού μας, για να γίνεται γέφυρα φιλίας μεταξύ των λαών. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα χρειάζεται να δυναμώσουμε τον αγώνα μας κόντρα στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς, τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτούς, τη συμφωνία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τους υπερελιστές που φέρουν τις πολεμικές μηχανές τους όλο και πιο βαθιά στη χώρα μας. Δίνουν τα λεφτά που πληρώνουμε εμείς και οι οικογένειές μας στα δολοφονικά τους σχέδια, αυξάνουν τους κινδύνους για την νεολαία και το λαό της χώρας μας. Δεσμευόμαστε και από αυτό το βήμα ότι θα παλέψουμε ακόμα περισσότεροι, πιο μαχητικά, ώστε κανένας νέος να μην δεχτεί, να μην θέσει την επιστήμη του, την έρευνά του και την εργασία του στην υπηρεσία των εγκλημάτων, να δικαιολογεί τις επεμβάσεις, να γίνει και αυτός συνένοχος. Δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βάλουμε φρένο στην προσπάθεια ξεπλύματος του ΝΑΤΟ, στη συνειδήση της νεολαίας, στην οποία πρωτοστατεί τώρα η Νέα Δημοκρατία μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Διατηρώντας και εφαρμόζοντας κατά γράμμα τη συμφωνία Τσίπρα-ΠΑΙΑΤ για την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ηγετών. Η προσπάθειά τους, η νέα γενιά, μαθαίνοντας τις αξίες των ΗΠΑ, όπως λένε, να ξεχάσει την αιματοβαμμένη ιστορία του ΝΑΤΟ, των μακελάριδων των λαών, τις δολοφονίες, τη στήριξη δικτατορικών καθεστώτων, τις ανίποτες καταστροφές που προκαλούν οι φωνιάδες των λαών όπου πατάνε το πόδι τους, δεν θα περάσει. Θέλουν να αντιμετωπίσουν τον αντιαμερικανισμό που διακατέχει ορισμένους, όπως επισημαίνουν στα κείμενά τους, γιατί τους ενοχλούν οι αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας ενάντια στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς. Τους τρομάζει η προοπτική όλο και περισσότεροι νέοι να έρθουν σε επαφή με αυτές. Φοβούνται τη δύναμη του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος που τα βάζει με τους υπερελιστές δολοφόνους, αποκαλύπτει τα σχέδιά τους και όσους τους στηρίζουν. Γι' αυτό και όποιος δεν πείθεται από την προσπάθεια ξεπλύματος των δολοφόνων, αντιμετωπίζει την ομή βία από την κυβέρνηση και την καταστολή των κυβερνήσεων, όπως δύο συμφοιτητές μας που δικάζονται εδώ και ένα χρόνο, επειδή τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην υπερελιστική επέμβαση στη Συρία και στη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτή. Τα έβαλαν δηλαδή με τους δολοφόνους του ΝΑΤΟ. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτονικής, καθώς και οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πολυτεχνείου, έχουμε αγωνιστική πείρα. Μετά τη μαχητική παρέμβαση των συλλόγων μας στη σύγκλωτο του MEP, του Πολυτεχνείου, καταφέραμε να μπλοκάρουμε τη συμμετοχή του Ιδρύματος στο νατοϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ranger, το οποίο υλοποιούταν στη Σχολή των Ηλεκτρολόγων. Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτούταν με 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από το κράτος και είχε σκοπό την παραπάνω εμπλοκή του MEP στην έρευνα για το ΝΑΤΟ, για να μπορεί πιο εύκολα να θαλασσοπνίγει πρόσφυγες στο Αιγαίο. Ακόμα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού στις 21 του Μάρτη, οι φοιτητικοί μας σύλλογοι του Πολυτεχνείου διοργανώσαμε αντιφασιστική συναυλία με πολλούς καλλιτέχνες, με σύνθημα «Τσακίζουμε το φασισμό και το σύστημα που το γεννά, λέμε όχι στον εθνικισμό και το φασισμό, ναι στη φιλία και την κοινή πάλη των λαών», με μεγάλη επιτυχία. Μέσα από αυτή τη δράση, καταφέραμε να ανοίξουμε τη συζήτηση μέσα στη σχολή, να αναδείξουμε τα εγκλήματα του ΝΑΤΟ, το δολοφονικό υπερελιστικό χαρακτήρα του, να τραβήξουμε περισσότερους συμφοιτητές μας στον αγώνα ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας στα υπερελιστικά του σχέδια. Το επόμενο διάστημα, δεσμευόμαστε και από αυτό το βήμα ότι θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, η νεολαία μαζί με το λαό, να αγωνιστούν ακόμα πιο μαζικά, μαχητικά, κόντρα στην επικίνδυνη κλιμάκωση των ανταγωνισμών και τα πολεμικά σχέδια. Οι φοιτητές παλεύουμε μαζί με τους λαούς της περιοχής για να ζήσουμε ειρηνικά, με τον κάθε λαό κυρίαρχο στον τόπο του, χωρίς ξένους και ντόπιους δυνάστες. Ευχαριστώ.